πει, κυρίες και κύριοι. Για πες μας λίγο τι ακριβώς έχει συμβεί. Έχουμε κάποιες πανέμορφες σεξι βραζιλιάνες που μετέφεραν σκληρά ναρκωτικά στην Ελλάδα. Ακριβώς. Ακριβώς. Φίλιππε, σύμφωνα με πληροφορίες επιδίωξης ναρκωτικών, οι δύο βραζιλιάνες που συνελήφθησαν προχθές στο Ελευθέρας Βενιζέλος, 23 και 24 ετών, μετέφεραν ποσότητα περισσότερη από ένα κιλό κοκαίνης, πανάκριβη και καθαρότατη, όπως μας είπαν αξιωματικοί της δίωξης. Μετέφεραν την κοκαίνη με τη μέθοδο της κατάπωσης. Είχαν πιει πολλά σακουλάκια, είχαν καταπιεί πολλά σακουλάκια. Τα μοντέλα αυτά, βραζιλιάνες. Οι έμπειροι αστυνομικοί της δίωξης της είδαν ότι κάτι δεν πάει καλά μαζί με πληροφορίες που είχαν. Υποβλήθηκαν σε αθυνογραφία και διαπίστωσαν ότι είχαν αυτή την ποσότητα γύρω στο 1% κιλό κοκαίνης. Είναι πολύ μεγάλη ποσότητα, ήταν πεντακάθαρη και η εκτίμηση της αστυνομίας ήταν ότι η κοκαίνη αυτή προεζόταν για τα κοσμικά σαλόνια της Αθήνας. Μάλιστα. Θα επαναλάβουμε, Φίλιππε, ότι η κοκαίνη είναι ένα ναρκωτικό πανάκριβο που απευθύνεται μόνο σε γερά πορτοφόλια. Δημοσίευε και λαμπάκα. Ολοκλήρωσε. Και συγκεκριμένα λόγω της καθαρότητάς της, σε πρόκειται να διοικητευτεί σε ψηλά οικονομικά κλιμάκια, όπως μας είπαν χαρακτηριστικά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε λίγο σε ξανά έχουμε κοντά μας. Πάμε γύρω να δώσουμε μπάρα λάμπους στους τηλεθεατές.